Άννα, αρχικά θέλουμε να μας πεις πώς είναι πλέον η ζωή ενός αθλητή εν μέσω κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να συμβεί τη χρονιά της Ολυμπιάδας. Ήταν πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα για μας στο Κολύμπι, γιατί δεν είναι όπως τα άλλα αθλήματα που μπορείς να προπονηθείς σε κάποιο εξωτερικό χώρο και να είναι περίπου το ίδιο. Εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι κολυμβητές είδαμε τεράστια διαφορά μετά από 2 μήνες αποχής. Εν όψη Ολυμπιάδας, σίγουρα αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση, θα είχαμε δρομολογήσει ένα σωρό πράγματα που τώρα απλά λέμε ότι. Θα είχαν γίνει και Ολυμπιακή, βασικά. Ναι, σωστά. Θα ξέραμε ήδη τώρα τι μετά θα είχε. Τώρα ετοιμάζεσαι για έναν αγώνα παγκοσμίου επίπεδου. Ευτυχώς, θεωρώ είμαι τυχερή πολύ. Για πρώτη φορά με επιλέξανε σε ομάδα να συμμετέχω στο ISL. Είναι μια λίγα παγκόσμια. Είμαστε, ας πούμε, 300 καλύτεροι κολυμβητές από όλο τον κόσμο. Άρα είσαι και ικανή, όχι μόνο τυχερή. Ναι, και τα δύο, σίγουρα. Αλλά λέω τυχερή γιατί μου έτυχε αυτό σε μια χρονιά που δεν έχουμε άλλους αγώνες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή αυτό μου δίνει ένα κίνητρο. Το πρόγραμμά σου και με τον προπονητή σου και με τον γυμναστή σου, πώς έχει διαφοροποιηθεί, τι έχει αλλάξει? Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος μετά που ξεκίνησα μετά την καραντίνα. Είχα έναν πολύ ψηλό στόχο, είχα κάνει τα πάντα για αυτό το στόχο και ξαφνικά χάθηκε. Τώρα που ξαναξεκινάει η χρονιά, ξεκουραστήκαμε όλοι όσο γινόταν λίγο το καλοκαίρι και τα σχετικά. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμα σαν να ξεκινάει από την αρχή όλο αυτό. Ξεκινάει ξανά η Ολυμπιακή χρονιά από την αρχή. Είσαι μόλις 25 ετών, ξέρεις ισπανικά, ξέρεις γαλλικά, ξέρεις πιάνο. Έχεις τελειώσει νομική στην Αθήνα, έχεις πάρει πτυχιακό στο Λονδίνο. Όλο αυτό το πάντρεμα πόσο δύσκολο ήταν, γιατί ξεκίνησες και στην μια εφηβική ηλικία τον πρωταθλητισμό. Αθλητισμό και εσύ που εξελίχθηκες σε πρωταθλητισμό. Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να τα προλαβαίνω όλα. Και έχω στερηθεί και ύπνο και βόλτες και πολλά πράγματα που θα έκανα, διακοπές με φίλους, φίλες που δεν μπορούσα συνήθως να πηγαίνω. Γενικά έχω ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα που για να χωρέσει είναι από μόνο το πρόγραμμα ενός αθλητή που είναι σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν προσπαθώ να χωρέσω μέσα εξεταστική, διάβασμα κτλ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έβαζα προτεραιότητες ανά περίοδους. Όταν έκανες το μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχω περάσει ever. Είχαμε προπονήσει 5 ώρα το πρωί. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνάω τόσο νωρίς. Απ' την άλλη, έπρεπε να διαβάζω το βράδυ, οπότε ξενυχτούσα. Περνούσαν εβδομάδες που κοιμόμουν 3 ώρες, ξέρω, κάθε βράδυ. Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς το είχα αντέξει, αλλά πραγματικά ευτυχώς σε όλο αυτό με είχε βοηθήσει και ο προπονητής με εδώ, ο κύριος Καράμπελας. Και με βοήθησε πολύ και ο κύριος Λάζαρος Σαββίντογλου, ο γυμναστής μου, γιατί όλο το διάστημα αυτό μου έστελνε πρόγραμμα, το έκανα στην Αγγλία, στο γυμναστήριο μόνη μου. Και γενικότερα, αν δεν είχα τη βοήθεια και από τους δύο, δεν θα είχα πετύχει προφανώς το όριο για την Ολυμπιάδα που το πέτυχα χρονιά αμέσως μετά το μεταπτυχιακό. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν μια δικαίωση. Το ότι κατάφερα τη χρονιά του μεταπτυχιακού να πιάσω το όριο για την Ολυμπιάδα, θεωρώ ότι ήταν μια ομαδική προσπάθεια που πήγε πολύ καλά. Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα αθλητή να προσπαθεί να υλοποιήσει τα όνειρά του στον αθλητισμό στην Ελλάδα? Θεωρώ είναι πολύ δύσκολο κυρίως όχι μόνο γιατί δεν έχουμε μάλλον έχουμε τις εγκαταστάσεις, αλλά δεν τις συντηρούμε όπως θα έπρεπε για να μπορέσει να γίνει μια σωστή προετοιμασία. Αλλά επίσης και για το λόγο ότι μετά από κάποια ηλικία δεν μπορεί να σε ζήσει ο πρωταθλητισμός. Δεν γίνεται επάγγελμα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να προλαβαίνεις να κάνεις παράλληλα με αυτό και κάτι άλλο. Γιατί εντάξει, πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάζεις τα προστοζήν. Οπότε θεωρώ ότι εκείνη το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν υπάρχει κάποια. Δηλαδή, λέμε για το να υπάρχει κάποια βοήθεια στους αθλητές που είναι μαθητές για να περνάνε στο πανεπιστήμιο, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα έπρεπε, πιστεύω, και μετά από αυτό το κομμάτι να υπάρχει κάτι για αυτούς που ασχολούνται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και στο λέω που έχω ένα πτυχίο και δεν είναι δεν αυτό το θέμα μου. Δεν περιμένω από εκεί. Σκέφτεσαι μετά
τον αθλητισμό της ζωής σου. Ή είσαι άτομο το οποίο χτίζει σιγά σιγά και δεν πας παραπέρα. Αλήθεια είναι ότι είμαι το δεύτερο, θα έλεγα. Χτίζω σιγά σιγά, αλλά σίγουρα σκέφτομαι και τη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό και αυτό και έχω κάνει όλα αυτά που έκανα παράλληλα με τον πρωταθλητισμό. Γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και όλα αυτά που έχω κάνει πιθανότατα δεν θα τα θυμάται και κανένας σε μερικά χρόνια. Καλώς ή κακώς η κολύμβηση δεν είναι, και όπως και άλλα αθλήματα, δεν είναι από τα αθλήματα που προβάλλονται πάρα πολύ για να σε θυμάται ο κόσμος. No. Και σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει, οπότε πρέπει κάτι να κάνεις μετά από αυτό. Γι' αυτό και οι γονείς μου πάντα από μικρή με έσπρωχαν προς την κατεύθυνση στο να έχω χτίσει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Και ακολούθησες την κατεύθυνση της μαμάς. Ναι. Από ότι... ναι, ναι. Δεν φαντάζεσαι τη ζωή σου πίσω στα Χανιά. Δύσκολη ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω στα Χανιά. Δηλαδή, η οικογένεια θα ήθελα να κάνω εκεί. Είναι διαφορετική ποιότητα ζωής και επειδή έχω μεγαλώσει αυτόν τον τόπο, τον αγαπάω πολύ. Θεωρώ ότι είναι ευλογία να είσαι από εκεί και θεωρώ ότι είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη σε όλο τον κόσμο.